Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα τελεία και παύλα. Τι κάνετε, επιστρέφουμε εδώ άλλη μια φορά με podcast. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να τραβήξουμε podcast, παρόλο που δεν φαίνεται στο κανάλι. Το τελευταίο podcast που ανέβηκε το είχαμε τραβήξει πριν πάνω από ένα μήνα. Οπότε το ένστικτό μου μου λέει ότι θέλω να κάνουμε recap ό,τι έχει συμβεί, αλλά δεν θα το κάνουμε γιατί θα είμαστε εδώ μέχρι αύριο. Ισχύει, έχουμε καιρό. Ενδιάμεσα υπήρξαν και τα γενέθλιά μου. Επίση, νομίζω μα φάνηκε και, και αρκετό καιρό γιατί ήρθε και Ελλάδα το Πάσχα. Ήρθα και Ελλάδα, ισχύει. Οπότε πέρα από το ότι πέρασε και καιρό, περάσαμε και πολλά. Ισχύει, έχουν περάσει τρει ζωέ από τότε που κάνουμε το τελευταίο podcast, νιώθω. Το Πάσχα είδανε πώ περάσαμε. Η προσαρμογή πίσω, back to reality, πώ ήταν, εγώ να ρωτήσω. Ήταν δύσκολη προσαρμογή, γιατί το Πάσχα ήταν ένα απόλυτο 11 στα 10. Για όσε δεν έχετε παρακολουθήσει τα stories μα, να μα κάνετε καταρχά follow στο Instagram για να δείτε και το vlog μου. Έκανε έκπληξη σε όλου το Πάσχα και κατέβηκε Ελλάδα. Γύρισα πίσω, το καλό ήταν ότι μα έκανε τη χάρη ο καιρό και καλοκαίριασε. Οπότε πήγα και για ένα-δύο τρεξιματάκια έξω στη φύση και ίσιοσα. Τέλεια, μια χαρά. Eurovision δεν πήγαμε. Ούτε κερδίσαμε. Η ροβίζα δεν πήγαμε. Ισχύει. Αλλά δεν πειράζει. Το αναφέρω γιατί έγινε στη Σουηδία. Και ναι, θα ήταν μια καλή ευκαιρία, αλλά. Και δεν βγήκαμε και δεύτερη που είχαμε προβλέψει. Είχαμε πει δεύτερη. Εγώ πρέπει να είχα πει γύρω στη 7η κάτι τέτοιο. Α, ούτε αυτό το πετύχαμε. Κρίμα. Αξίζαμε καλύτερα. Μια που είπαμε όμω πριν και για γενέθλια, δεν είναι τώρα μια καλή πάσα για να διαβάζει το γράμμα που κάπω έτσι ξεκινάω. Για να μπούμε και στο σημερινό θέμα. Βεβαίω. Εγώ είμαι πάντα επίσημη στα γράμματά μου. Αγαπητή εντονία έτσι. Λε και γράφω τηλεγράφημα. Αγαπητή εντονία με αφορμή τα φετινά μου γενέθλια, συνειδητοποίησα ότι έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα στη ζωή μου. Πέρα από τα πιο απτά πράγματα τη καθημερινότητα που έχουν αλλάξει, παρατήρησα και κάποια χαρακτηριστικά τη προσωπικότητά μου να αλλάζουν καθώ περνούν τα χρόνια. Από κάτι πιο χαζό, του τύπου πολλέ φορέ θα προτιμήσω να μείνω σπίτι από τον αυγό, ε όχι και χαζό. Πιο απλό, να το πούμε έτσι καλύτερα. Το έλεγε και ο Τσάντλερ στα φιλαράκια. I'm 28, θέλω να κάτσω σε ένα καραπέ. Συνεχίζω, sorry. Μέχρι και το πώ θα αντιμετωπίσω κάποια πράγματα σε σχέση με παλιότερα. Πριν λίγο καιρό επίση είχε βγει ένα τρέν στο TikTok που έλεγε Η μικρή κάντε μια ερώτηση και μεγάλη απαντήστε στα σχόλια. Σε κάποια βίντεο έλεγαν Χώρισα γίνεται πιο εύκολο και όσοι το έχουν περάσει σχολίαζαν. Μου φάνηκε πολύ γλυκό γιατί παρόλο που είμαστε αρκετά διαφορετικοί, στην τελική όλοι άνθρωποι είμαστε και ίσω να μην διαφέρουμε και τόσο. Κάπω έτσι σκέφτηκα και το θέμα για το σημερινό podcast. Σκέφτηκα να συζητήσουμε για πράγματα που έχουμε μάθει, πράγματα που θα λέγαμε στο μικρότερό μα σε αυτό ώστε να το ξέρουμε νωρίτερα και γενικότερα διάφορε συμβουλέ μεγάλη αδερφή. Ανυπομονώ να ακούσω και τι δικέ σου συμβουλέ και να το συζητήσουμε όλα στο επόμενο

να σχολιάσω δύο πράγματα περί του γράμματο. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι αυτέ οι συμβουλέ κατά κάποιο τρόπο που θα αναφέρουμε είναι με βάση η κάθε μία με τη ζωή τη, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα που μπορεί να έμαθε. Οπότε μπορεί να μην είναι η τέλεια συμβουλή για όλου. Κατάλαβε πώ το πάω. Και το δεύτερο είναι αυτό για το TikTok. Το οποίο δεν ξέρω αν το είδε, αλλά πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Εσύ το είδε αυτό. Πέτυχε κάποιο τέτοιο βίντεο. Το πέτυχα, αλλά όχι με αυτό το θέμα που είπε, ότι λένε κάτι μικρή και απαντάνε μεγάλη. Το είδα με διάφορα άλλα θέματα όμω. Μ' άρεσε. Κάπω γιατί είναι και το ηλικιακό, αλλά και με βάση μια κατάσταση, αν την έχει περάσει αντίστοιχη και ο άλλο, είναι ωραίο γιατί μου φάνηκε σαν hack του τύπου. Εγώ έζησα 5-10 χρόνια, το πέρασα όλο αυτό και τώρα σου λέω τι έγινε τελικά ή τι μπορεί να γίνει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα γίνει και σε σένα, ρε παιδί μου, αλλά ξέρει, είναι σαν να κάνει hack στον χρόνο και να κερδίζει κάποια χρόνια. Δεν ξέρω. Ισχύει, όχι, και ο ένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν trend. Θεωρώ πολύ πιο χρήσιμο, βέβαια, αυτό με τι εμπειρίε γιατί έναν μεγαλύτερο, οκ, okay, ίσω θα περισσότερο, ξέρω εγώ, τη μεγάλη μου αδερφή, τη μεγάλη μου Αδέρφη. Παρά έναν άγνωστο, αλλά αυτό με τι εμπειρίε του τύπου, ξέρω εγώ, όποιο έχει περάσει το Α, να σχολιάσει, ξέρω εγώ, μου φάνηκε πολύ έξυπνο. Δεν ξέρω ποιο τα σκέφτηκε. Να πω έναν popular opinion. Για πέσει. Το οποίο μπορεί να ακυρώσει όλο το podcast. Αλλά δεν θα κυρώσει, υπόσχομαι να Πιστεύεις ότι θα συνεχίσουμε. Πιστεύει ότι όντω έχουν αξία αυτού του είδου οι συμβουλέ στον παλιότερό σου αυτό. Με την έννοια ότι ακόμη και αν τα άκουγα, ότι πάλι τα ίδια θα έκανα. Με την έννοια ότι ίσω είναι αναπόφευκτο να πάρει κάποια μαθήματα από τη ζωή και ότι πλέον δεν μπορεί να κρίνει το παρελθόν με βάση τα τωρινά σου εργαλεία και τα τωρινά σου δεδομένα. Ενώ το ότι είχε άλλο μυαλό και άλλα δεδομένα. Οπότε τότε με εκείνο τον εαυτό σου και με εκείνε τι συνθήκε. Και με Έτσι, τα μυαλά. Ναι, ναι, αυτό και μου κεί τα μυαλά, κυρίω. Έχει ένα point σε αυτό που λε: Όντω, πιστεύω ότι μπορεί να πάρει κάτι και να κρατήσει κάτι από αυτό. Ότι αν τα ακούγαμε αυτά και παλιότερα, ότι ίσω κάτι κρατούσαμε. Πιο πολύ, όχι ότι θα ερχόμουν στην ίδια ηλικία τότε. Κατάλαβε τι εννοώ. Αλλά πιο πολύ ότι μπορεί ρε παιδί μου κάτι που μπορεί να μου πήρε δύο χρόνια να το συνειδητοποιήσω ή ξέρω εγώ, χρειάστηκε να φάω το μουτρό μου αρκετέ φορέ. Ότι αν το άκουγα νωρίτερα, μπορεί και λίγο νωρίτερα να άλλαζα. Κατάλαβε λίγο πώ το λέω. Ναι, καταλαβαίνω. Μπορούμε να το δούμε δούμε ανάλογα γιατί δεν ξέρω τι θα πει. Ούτε εσύ ξέρει τι θα πω. Οπότε μπορούμε να το δούμε ανάλογα με το τι θα πούμε. Σωστό. Κατά όμω αυτό το να Ωραία, ωραία. Μπορώ να ξεκινήσω οπότε για να σου πω το πρώτο. Το οποίο αυτό τώρα με έβαλε σε σκέψει. Αν το άκουγα μικρότερη άραγε θα το εφάρμοζα ή όχι. Θα δούμε. Θα το πω, θα το αναλύσουμε και θα το δούμε. Η πρώτη έτσι συνειδητοποίηση είναι ότι όσο μεγαλώνω, γνωρίζω καλύτερα τα όρια μου, μέχρι που μπορώ να φτάσω, τι δυνατότητέ μου, ξέρω καλύτερα τον εαυτό μου. Οπότε αντίστοιχα θέτω και πιο ρεαλιστικού στόχου και κάπω τι μπορώ να καταφέρω. Να στο αναφέρω με ένα απλό παράδειγμα. Π.χ. με τη γυμναστική. Ξέρω ότι όσε φορέ στη ζωή μου και αν ξεκίνησα γυμναστική και το πήρα έτσι πολύ ζεστά και λέω: Ωραία, τώρα πάμε να κάνουμε κάθε μέρα γυμναστική. Που λέω λόγο κάθε μέρα. Στην τελική ξεκινούσα ένα διάστημα, όντω πήγαινε καλά, αλλά μετά από κάποια φάση λίγο κάπου ερχόταν η ζωή, life happens και δεν συνέχιζα τόσο ενεργά. Οπότε συνειδητοποίησα με τα χρόνια ότι μπορώ να δώσω μέχρι ένα σημείο και ψυχικά πόσο μπορεί να το κατάλους, να το βάλει στο πρόγραμμά σου, αλλά και και με βάση την καθημερινότητά μου. Οπότε, ακόμη και γι' αυτό το απλό, ξέρω μέχρι που μπορώ να δώσω. Και είμαι ok με αυτό. Δηλαδή, δεν είμαι σε φάση, Α, δεν μπορώ να γίνω bodybuilder, τι πάθαμε. Ή μπορεί, α πούμε, αν όντω είναι κάτι που ήθελα παραπάνω, να προσπαθούσα και παραπάνω γι' αυτό. Οπότε, παίζει και αυτό λίγο ρόλο και προτεραιότητε που θα βάλουμε. Ναι, το ακούω πάρα πολύ αυτό που λε. Άμα το πάω στο ακόμα πιο χαζό, για παράδειγμα, όταν ξεκινάμε να πίνουμε βασικά αλκοόλ, άμα δεν φτάσει στο σημείο να γίνει χάλια, να ξερνά, να φτάσει στο σημείο να μην περνά καλά, δεν θα μάθει ποτέ ποια είναι τα όρια σου. Ισχύει όμω απ' την άλλη, αν από μικρό έτσι το βάλει αυτό στο νου, δεν θα το αποφύγει, πιστεύει, Όχι. Ε? Με τίποτα. Πιστεύω, άμα δεν το βιώσει αυτό το πράγμα, δεν, δεν μπορεί να ξέρει ότι είναι χάλια. Δεν μπορεί να ξέρει ποιο είναι το σημείο του περνάω τέλεια. Και από εκεί και πέρα, σου μου καταστρέφεται όλο το βράδυ. Τώρα πραγματικά σκέφτομαι όλα αυτά που έχω να πω και λέω ότι όντω μπορεί τώρα, ξέρω εγώ, να μου φαίνονται προφανή και να τα δίνω σαν συμβουλέ, α πούμε. Αλλά όντω αυτό που λε, ότι αν δεν το πάθει, δύσκολα θα το βάλει όντω στο νου και στην καθημερινή. Εντάξει, παρόλα αυτά το θέμα μα είναι και όλε διάφορα πράγματα που συνειδητοποιήσαμε με την ενηλικίωση και όσο πλησιάζουμε στα 30, στα 30. Συμφωνώ πάντω αρκετά σε αυτό που λε. Και τα τελευταία χρόνια επικρατεί και όλο το culture που το έχουμε ξανασυζητήσει κιόλα. Ότι να κινήσει γη και ουρανό, να βάλει στόχο τα, τα αστέρια, κάνει την υπέρβαση, παράτα τα όλα πουλά το σπίτι σου, παράτα τη δουλειά σου και ξέρω εγώ κυνήγα το άπια στο όνειρο το οποίο και δεν σημαίνει ότι πρέπει να του εκφράζει όλου. Αυτό. Δηλαδή, κάποιο μπορεί όντω, σε όποια ηλικία και αν είναι, ξαφνικά να το βάλει στόχο και να πει ναι, τα αλλάζω όλα. Ξαφνικά μετακομίζω εξωτερικό, κόβω τα μαλλιά μου καρέ και μαύρα, τα κάνω έτσι σαν τα δικά σου. Και αλλάζω τελείω τη ζωή μου. Κάποιο όντω μπορεί να το κάνει. Αλλά εγώ βλέποντα τον εαυτό μου έτσι σε διάφορε καταστάσει και πώ τα έχει φέρει η ζωή τα πράγματα, δύσκολα θα έκανα μια τόσο έντονη αλλαγή στη ζωή μου, α πούμε. Οπότε κάπω σε όλα ξέρω τα όρια μου. Έτσι, πώ μου το λε, βέβαια, μου ακούγεται λίγο περισσότερο σαν να μου λε ότι έχω κάποιου στόχου και είμαι και okay με αυτού του στόχου και δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τι ικανότητέ σου, αλλά με αυτά που έχει πετύχει και με αυτά που θε να πετύχει. Γιατί είναι αυτό που λε ότι αν όντω θέλει να γίνει μαραθωνοδρόμο, μπορεί να το βάλει στόχο. Α, σωστά, σωστά. Οκ, okay, κατάλαβα. Οπότε είναι ότι με βάση και τα θέλω μου, α πούμε, ότι ξέρω που θέλω να είμαι και πηγαίνω προ αυτό το δρόμο. Και δεν είναι ότι θέλω να πετύχω κάτι πιο ψηλό, οπότε είμαι και. Okay. Ναι, κατάλαβα πώ το λε. Μπορεί να ισχύει και αυτό, αλλά το γενικοποίησα κιόμαστε. Παίρνω και από τα δύο. Γιατί καταλαβαίνω καταλαβαίνει ότι σε αυτή τη φάση τη ζωή σου είναι πάρα πολύ δύσκολο ας πούμε, να σε πάρει Νάσα. Και ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έθετε σε αυτό το στόχο. Δεν γίνεται να μα πάρει όλου η Νάσα. Ναι, το ξέ... αυτό, δεν, αυτό. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Να ναι. Πολύ ναι. Δηλαδή, από ναι. τη μια ακούγεται λίγο. Έτσι, το ζήτησα λίγο και με την αδερφή μου που έχουμε και μια διαφορά ηλικία. Και μου λέει, μου ακούγεται λίγο απεσιόδοξο. Και τη λέω, ίσα ίσα, έτσι είσαι πιο καλά με τον εαυτό σου. Όταν ξέρει ποια είσαι και τι θε να καταφέρει, πατά πιο καλά στα πόδια σου από το να ζει ένα σύννεφο και να πιστεύει ότι αυτό το Πλέστα, σε σα. Πιο καλύτερη ερμηνεία και σα συμβουλή α είναι αυτό με του ρεαλιστικού στόχου. Και πιστεύω ότι όντω, αν θέτουμε πιο ρεαλιστικού στόχου, που είναι πιο πιθανό να του πετύχουμε, θα γλιτώσουμε πολύ χρόνο από το να πιστεύουμε κάποια πράγματα πολύ μεγάλα και τελικά να απογοητευτούμε. Θα ξεκινήσω με την πρώτη δική μου συνειδητοποίηση. Νιώθω ότι έχω γίνει πολύ καλύτερη στο να λαμβάνω υπόψη μου τα συναισθήματα των άλλων και στο να μπορώ να ζυγίζω τι αντίκτυπο έχουν τα λόγια μου και οι πράξει μου στον άλλον και αν αυτό το αντίκτυπο. Δίκτυπου, είμαι διατεθειμένη, α πούμε, να το προκαλέσω. Είναι το σωστό ρήμα. Του τύπου. Θα ξεκινήσω κι εγώ με κάτι, ίσω λίγο χαζό. Συμβαίνει κάτι, α πούμε, σε μια κατάσταση που με ενοχλεί. Μπορεί παλιότερα, α πούμε, να το συζητούσα απευθεία και να άλλαξε εγώ κόφτο. Και αυτό το πράγμα των άλλων, για παράδειγμα, α πούμε, ότι είμαστε δυο μα, εσένα να σε στεναχωρούσε, εμένα να με ικανοποιούσε, γιατί εσύ μπορεί εκείνη τη στιγμή να σταματούσε να κάνει αυτό που με νοχλεί. Τώρα σκέφτομαι πιο πολύ ότι, OK, αξίζει να τη το χαλάσω αυτή τη στιγμή που δεν είναι κάτι φοβερό. Για ποιο λόγο. Σε τι θα με πειράσει εμένα. Θα σκεφτεί παραπάνω για κάποια πράγματα που θα πει, ε, κάπως κάπω έτσι. Θα σκεφτεί λίγο παραπάνω και την πλευρά του άλλου. Για να δώσω ένα παράδειγμα που όντω ήταν η πρώτη φορά που το συνειδητοποίησα σε κάποια φάση. Είμαι τώρα στο αμάξι με έναν άνθρωπο και είμαστε μετά από παραλία, έτσι κουρασμένοι, αρκετά. Μπορεί εγώ να ήμουν και λίγο στεναχωρημένη και αυτά. Και ξαφνικά παίζει ένα τραγούδι που στον άλλον αρέσει και βάζει τη μουσική τέρμα. Και αρχίζει να τραγουδάει που εγώ και σε εκείνη τη φάση θέλω απλά να κλείσω τα μάτια μου και να κοιμηθώ. Δεν μπορώ να χρυνά άνθρωπο που να χτυπιέται δίπλα μου. Και το πρώτο μου ένστικτο το λέει: Σε παρακαλώ, χαμήλωσέ το. Ξέρω εγώ, άλλαξε τραγούδι. Και εκείνη τη στιγμή ακριβώ λέω: Γιατί να το το χαλάσω αυτή τη στιγμή. Επειδή τρία λεπτά θα ακούσει ένα τραγούδι και θα τσιρίξει δυνατά, για ποιο λόγο να τον κακοκαρδίσω για αυτά τα τρία λεπτά που δεν θα αλλάξουν τη ζωή κανενός. Μου είχε μείνει αυτή τη στιγμή γιατί ήταν η πρώτη και ένιωσα και τότε αρκετά περήφανη για τον εαυτό μου και χαίρομαι εν τέλει που δεν το είπα. Το τραγούδι πέρασε, εγώ μετά συνέχισα να είμαι χαρούμενη, ο άλλο άνθρωπο συνέχισε να είμαι χαρούμενο. Δεν κακοκαρατιστήκαμε. Δεν ξέρω αν βγάζανε νόημα πολύ. Κατάλαβα, κατάλαβα. Ναι, ισχύει αυτό που λε και νομίζω αυτό. Και όσο μεγαλώνουμε, σκεφτόμαστε περισσότερο τι πράξει μα γενικότερα. Γιατί μπορεί να έχουμε έρθει πολλέ φορέ σε φάση είτε για κάτι καλό είτε για κάτι κακό. Αν πούμε κάτι το οποίο μπορεί ο άλλο να το πάρει με διαφορετικό τρόπο από ό,τι το εννοούσαμε κιόλα. Μπορεί να μην είχαμε καν κακή πρόθεση. Και μετά γυρνώντα πίσω, να δει ότι το σκέφτεσαι και. Και τελικά το να μην το έλεγε καν να ήταν η καλύτερη λύση. Δεν νιώθω ότι έχει αξία για μικρά πράγματα, α πούμε, να, να στεναχωρήσει γύρω σου, ειδικά όταν πρόκειται για δικέ σου παραξενιέ. Βέβαια, το πάω λίγο και αντίστροφα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Στη δουλειά ήταν μια κοπέλα που μα έκανε παρατήρηση. Εντάξει, <laughs> <laughs> πολύ αστείο. Τι μπορεί να την ενοχλούσε εσύ. Την ενοχλούσε ο ήχο από τα στυλό που ανοιγοκλίνει. Πότε <laughs> κάθεσε σε ένα meeting μία ώρα. Κάπου σε κάποια φάση τα χέρια σου θα ανησυχήσουν, θα το κάνει. Εσύ και μα το είπε. Και ότι ξέρω εγώ Μην το κάνετε και εγώ το θεώρησα αρκετά περίεργο. Δεν είπα κάτι, αλλά μετά το συζήτησαν και κάποιοι άλλοι μπροστά μου και του φάνηκε και, και αυτού περίεργο. Παρ' όλα αυτά, σκέφτηκα ότι, οκ, okay, δεν μου στοιχίζει κάτι να μην το κάνω που εγώ μπορεί να μην το επικοινωνούσα στη θέση τη. Αλλά λέω ότι, οκ, okay, το επικοινώνησε. Είναι παραξενιά τη. Ξεκάθαρα τώρα, πιστεύω αυτό. Για ποιο λόγο να μην το σεβαστώ όμω. Εντάξει, κάτι την οδήγησε στο να το πει. Δηλαδή, αν για μένα δεν είναι κόστο το να μην κάνω έτσι για μία ώρα, βέβαια με το που το είπε. Σε τώρα. Κατάλαβα τι λε. Ότι όντως σε κάποιε περιπτώσει το να το πει μπορεί όντω να βοηθήσει την κατάσταση και να μην παρεξηγηθεί όντω κι ο άλλο. Αλλά απ' την άλλη, το να συγκρατηθεί και σε κάτι που μπορεί ο άλλο να το κάνει είτε ασυνέστητα είτε να τον ευχαριστεί εκείνη τη στιγμή, αν δεν σε ενοχλεί και τόσο, μήπω καλύτερα όντω να μην το πει. Βασικά, στο πρώτο παράδειγμα, το point μου είναι ότι για μια δική μου παραξενιά δεν είναι ανάγκη να προκαλέσω αρνητικά συναισθήματα σε κάποιον άλλον. Και στο δεύτερο, ότι άμα ξέρω ότι κάποιο άλλο έχει μια παραξενιά, είναι ok και να το σεβαστώ. Και αντίστοιχα, θα μου μου άρεσε και εμένα, α πούμε, και τι δικέ μου παραξενιέ. Να τι σέβεται, α πούμε, ο άλλο, άμα το ξέρει, άμα επικοινωνήσω κάτι. Συμφωνώ σε αυτό έτσι, όλο όπω το περιέγραψε και το παρατηρώ και στον εαυτό μου και είναι και το δικό μου επόμενο που ήθελα να αναφέρω. Και πραγματικά δεν περίμενα ότι θα γίνω έτσι. Όχι με την κακή έννοια, απλά επειδή γενικά είμαι ένα άνθρωπο που πραγματικά ό,τι σκεφτώ, πρώτα θα το πω. Δηλαδή δεν το έχω σκεφτεί καν και απλά βγαίνει από το στόμα μου. Και βλέπω ότι όσο και κυρίω τα τελευταία χρόνια, όντω σκέφτομαι κάποια πράγματα και δεν θα τα που ακόμη και αν τα πω, δεν θα τα πω εκείνη τη στιγμή, θα το σκεφτώ λιγάκι και μετά θα το πω, α πούμε, στον άλλον. Ακόμη και κάτι θετικό να είναι, δηλαδή, ή π.χ. όταν είμαι έξω, α πούμε, με κάποιον που δεν ξέρω τόσο καλά, το παρατηρώ, που θα προτιμήσω να μην πω κάτι, ακόμα και ένα καλό σχόλιο να είναι, γιατί λέω άλλο μην του παρεξηγήσει, μην νομίζει κάτι, επειδή ξέρω ότι μετά αυτό το σκέφτομαι, εκείνη την ώρα θα προτιμήσω να μην πω κάτι για να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Ή α πούμε, αν κάτι γίνει στο δρόμο, οδηγάω και κάποιο θα με κορνάρει οτιδήποτε, εκείνη τη στιγμή σίγουρα θα προτιμήσω να μην πω τίποτα και απλά να φύγω και ούτε καν θα το σκέφτομαι μετά μαζί μου. Γιατί ξέρω ότι αν θα μιλήσω μετά θα νιώθω άσχημα. Θα πω γιατί ξέρω εγώ. Κατάλαβε. Ενώ παλιά, πιο εύκολα θα έλεγα κάποια πράγματα. Συμφωνώ σε όλα εκτό από την οδήγηση. Εκεί δυσκολεύομαι ακόμα. Ναι, εντάξει, και εγώ δεν το κάνω πάντα. Αλλά ξέρει ότι... ότι, θα σκεφτώ λίγο παραπάνω κάποια πράγματα που παλιά σίγουρα δεν το έκανα. Και επίση τι είναι σημαντικό σε όλο αυτό το κομμάτι, ότι αυτό που θα πει στον άλλον μπορεί για σένα να είναι ένα μικρό σχόλιο, ιδιαίτερα <laughs> τα κακά, αλλά πολλέ φορέ και τα καλά. Μπορεί να δημιουργήσουν ένα κόμπλεξ στον άλλον. Αυτό. Πραγματικά μπορεί να θε να πει κάτι θετικό και ο άλλο εκείνη τη στιγμή ένα κομπλιμέντο, οτιδήποτε στον δρόμο. Ο άλλο εκείνη τη στιγμή να νομίζει ότι τον κοροϊδεύει ή οτιδήποτε, ή εκείνη τη στιγμή ο τρόπο που το είπε, ή αν κοίταξε κάπου αλλού, ξέρω εγώ, άλλο νομίζει το οτιδήποτε. Ενώ έχει καλή πρόθεση να του χαλάσει και τη μέρα ενδεχομένω, ενώ αν δεν πει τίποτα, δεν θα γίνει κάτι. Ενώ παλιά μπορεί να μετάνιον αν δεν έλεγα κάτι, τώρα το αντίθετο θα μετανιώσω αν πω κάτι, οπότε δεν λέω τίποτα. Ναι, βασικά γιατί κυρίω τα περισσότερα σχόλια που κάνουμε ειδικά σε ανθρώπου που δεν είναι κοντά μα είναι λίγο αχρίαστα. <laughs> αυτό είναι αχρίαστα όπω το λε. Και είναι και προσωπικό θέμα του καθενό βέβαια αυτό, γιατί κάποιο μπορεί όταν το φτιάχνει Τη μέρα και να του αρέσει να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά προσωπικά για εμένα παρατήρησα αυτό, α πούμε. Εντάξει, τα θετικά σχόλια που έχουν να κάνουν, α πούμε, τι ωραίο στυλ που έχει και τι ωραία είναι αυτά, δεν μετράνε σε κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Κυρίω αυτό με το ότι δεν ξέρει, ο άλλο έχει στο κεφάλι του και πώ μπορεί να τον επηρεάσει αυτό που θα του πει. Μπορεί ακόμα και κάτι θετικό. Δηλαδή, μπορεί, α πούμε, κάποιο να έχει μια ΔΕΛΤΑ ΔΕΛΤΑ και εσύ να σχολιάσει το ότι το σώμα του έχει γίνει πιο ωραίο με βάση το δικό σου κριτήριο. Αλλά δεν ξέρει ποιο είναι το δικό του κριτήριο. Οπότε, Μπορεί να ρίχνει έτσι τα σχόλιά σου. Εγώ βέβαια νιώθω ότι το έχω πιο πολύ με του αγαπημένου μου ανθρώπου. Τι να σου πω, σου δώσω ένα παράδειγμα τελείω χαζό. Μπορεί να με ενοχλεί, ξέρω εγώ, ο τρόπο που τρω. Να τρώ με ανοιχτό το στόμα, εσύ συγκεκριμένα. Δεν θα σου το πω. Δεν ισχύει. Ναι, <laughs> όχι, δεν κατάλαβα. <ισχύει. laughs> δεν ισχύει ούτε καν. <laughs> Άμα σε αγαπώ, δεν θα σου το πω. Γιατί ξέρω ότι αυτό το πράγμα θα σου δημιουργήσει κόμπλα. Θα κάνει, τρόπο αν είναι... θα κάνει τάσχημα, ναι, θα είναι άσχημα. Ναι, αν αυτό. είναι να σου δημιουργήσω κόμπλα στον τρόπο που τρω. Δηλαδή στον τρόπο που ζει ουσιαστικά. <laughs> Για ποιο λόγο να στο κάνω αυτό το πράγμα. Ναι. Σκάτσω να, να, το υπομένω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν μου είναι κάτι. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι πράξει μα και τα λόγια μα έχουν πολύ μεγάλο αντίκτυπο πολλέ φορέ χωρί να το καταλαβαίνουμε. Και πιστεύω όσο μεγαλώνουμε, το καταλαβαίνουμε περισσότερο και γι' αυτό έτσι είχαμε δύο παρόμοια τέτοια. Μπορούμε να πούμε τίποτα στο οποίο διαφωνούμε επιτέλου αυτή τη ζωή. Και να έχουμε βρει <αποκτήσεις> τι ίδιε συμβουλέ. Το δεύτερο δικό μου είναι πολύ ανατρεπτικό για μένα. Είναι ότι δεν τρέπομαι. Δεν τρέπομαι αυτό στι κοινωνικέ μου σχέσει. Δεν μιλάω τώρα για να βγω να κάνω να βγάλω ομιλία και τέτοια. Έχει αλλάξει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι και ήμουν από πάντα ένα πάρα πολύ ντροπαλό παιδί που για να κάνω παρέα, α πούμε, με τα γειτονάκια στο συγκρότημα, α πούμε, τη θεία μου όταν πήγαινα, που δεν τα ήξερα, με πήγαινε η θεία μου με το χέρι και εγώ καθόμουν εκεί και δεν μιλούσα. Τώρα, α πούμε, χθε μου βγάλε το Facebook μια φωτογραφία πριν από 11 χρόνια που παντρεύτηκε ο ξαδερφό μου και μου έβγαλε τη φωτογραφία που ανεβάσαμε στο Facebook και μου ήρθε φλασιά ότι ακριβώ μετά από εκείνη τη φωτογραφία μου λέει Καλά, κούπαμε και λίγο. Γιατί εγώ καθόμουν σαν το ξυλάγκουρο και κάπω ντρεπόμουν να τον αγκαλιάσω που παντρευότανε. Ήτανε με την ανθοδέσμη, περίμενε την ύφη. Ή όταν σε όλη μου την εφηβεία, ακόμα και λίγο στο πανεπιστήμιο, όταν ήμασταν έξω και χορεύαμε, ντρεπόμουν πάρα πολύ γιατί πίστευα ότι θα με κρίνουν για το πώ χορεύω. Και τώρα πραγματικά μπορώ να πω ότι για όλα αυτά τα πράγματα χαίστηκα. Και η αλλαγή έχει τα τελευταία χρόνια. Εγώ η αλήθεια είναι δεν έχω βιώσει έτσι από σένα κάποια εντροπαλί πλευρά. Γιατί είσαι, πούμε, και στη φιλία μα που έχουμε ξαναπεί εσύ σε έκανε την πρώτη κίνηση και ξέρει όλο αυτό. Και στο YouTube εσύ σε φάση να το ξεκινήσουμε. Αλλά φαντάζομαι είναι λίγο και ο τρόπο που εσύ το βιώνει. Μπορεί να μην φαίνεται σε κάποιε περιπτώσει, αλλά το πώ εσύ μπορεί να συγκρατιώσουν παλιά σε κάποια πράγματα και την τρεπόσου να, το καταλάβαινε εσύ αυτό. Δεν ξέρω, ίσω ήταν συγκεκριμένα κομμάτια, αλλά για παράδειγμα για το χορό στα κλαμπ και στα μαγαζιά. Το είχα πάρα πολύ έντονα και πολλές φορές μπορεί να είμαι στο TikTok και να βλέπω αυτά τα... Δεν ξέρω αν σε εμφανίζει. Με σχολές χορού που βγαίνουν παιδάκια και χορεύουν και είναι όλα τα παιδάκια από πίσω και χειροκροτάνε και ουρλιάζουν. Και λέω εγώ αυτό δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ. Ας πούμε θυμάμαι την προσευχή στο δημοτικό που λέγαμε όλα τα παιδάκια, όχι όλα τα παιδάκια, σηκώναμε χέρι με στο δικό μου το δημοτικό. Είχα πει μία φορά προσευχή στα έξι χρόνια του δημοτικού και αυτή μπορεί να το σκεφτόμουν ένα μήνα. Γιατί τρεπόμουν, ένιωθα ότι μετά όλο το σχολείο θα μιλάει για το πώ η προσευχή. Τώρα, στην τρίτη δημοτικού, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Που ντρέπεσαι έτσι για απλά πράγματα, ενώ συνειδητοποιήσει όσο μεγαλώνει ότι εντάξει, πραγματικά αυτό που είπε, ποιο σχέστηκε. Ό,τι και να γίνει, ε, να είσαι κάπου και να φά μια βούτα και να πει πω, πω τώρα όλοι με κορυδεύουν. Ούτε καν θα το θυμούνται την επόμενη μέρα, ούτε καν θα ασχοληθούν μαζί σου. Ευτυχώ για το 99,999 99 του κόσμου. Είσαι διάφορο. Αυτό ίσω το άκουγα όταν ήμουν μικρή. Κάπω. Νομίζω δεν είναι κάτι που είχα επικοινωνήσει ιδιαίτερα. Με. Και ίσω το κάποιο αν έρθει να μου πει τι, δεν νοιάζει κανέναν αν χωρέεις, ωραία. <laughs> ναι, ναι. Μπορεί να σε βοηθήσει. Κατάλαβα τι λε. Ναι. Επόμενη συμβουλή, μέσα σε εισαγωγικά, που θα έδινε έτσι στο μικρότερο μου αυτό, θα ήταν να ακούω περισσότερο τι έχουν να μου πούν οι άλλοι. Και αν διαφωνώ, να κάτσω πρώτα να ακούσω τι έχουν να μου πούν. Κάποιο λόγο έχουν που το λένε. Και επίση, αυτό έρχεται σε συνδυασμό με το ότι το να ακού του άλλου σε βοηθά περισσότερο να καταλάβει και ο άλλο τι έχει περάσει, να καταλάβει λίγο την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, όλα αυτά. Και είναι καλύτερο να καταλάβει τον άλλον γιατί τα λέει όλα αυτά, τι έχει περάσει, παρά να προσπαθεί να τον αλλάξει λέγοντα τη δική σου γνώμη. Να πει τη δική σου γνώμη, απλά θέλω να πω ότι καλύτερα στην αρχή να τον ακούσει, να προσπαθεί να τον καταλάβει και μετά θα πει και εσύ τη δική σου άποψη και θα έχετε έναν διάλογο, διαφωνία, οτιδήποτε, αλλά σίγουρα να τον ακούσει. Νομίζω ότι ειδικά παλιότερα, αν συζητούσαμε για οποιοδήποτε θέμα ήταν αυτό κάτι και είχα έτσι διαφωνία με κάποιον, το πρώτο πράγμα θα προσπαθούσα να το αλλάξω τη γνώμη. Ναι, δεν ξέρω. Και συνειδητοποιώ μεγαλώνοντα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τη γνώμη κανενό πραγματικά. Πρέπει να είναι πολύ κοντινό σου άτομο και να έχετε έτσι συχνή επαφή και να έχετε κοινά ερεθίσματα για να πεις ότι έχετε και επίδραση ένα στον άλλο. Κατάλαβε τι εννοώ. Αλλά α πούμε, θα δει κάποιον στον δρόμο, σαν αυτό που λέγαμε πριν. Αν του πει μη βγάλε φλά, ξέρω εγώ, δεν πρέπει να σε ακούσει ένα που σε είδε ξαφνικά στον δρόμο και να αρχίσει να βγάζει φλά, ενώ μια ζωή δεν έβγαζε. Δεν πρόκειται. Οπότε. Κοίτα, αυτό που λε χωρίζεται κάπω σε τρία παρακλάδια. Νούμερο ένα είναι αυτό που λε, ότι δεν θα αλλάξει τη γνώμη κανενό, ειδικά άμα δεν σε νοιάζει. Δεν έχει νόημα να ξεδέψει αυτή την ενέργεια. Αυτό, Σωστό. Ναι. Τα άλλα δύο παρακλάδια, που βασικά είναι ένα παρακλάδι που χωρίζεται σε δύο παρακλάδια. Μ' αρέσει που το χρησιμοποιεί έναν... εικονικά, ναι. Συνέχιζε. <laughs> με έναν δικό σου άνθρωπο. Νούμερο ένα, σου λέει αυτό κάτι που τον απασχολεί και πώ το έχει σκεφτεί να το διαχειριστεί. Και νούμερο δύο, του λε εσύ κάτι που απασχολεί εσένα. Άρα, αν πει εσύ κάτι που σε απασχολεί, όντω, ξέρω εγώ, ακού. Ακόμα και αν δεν σε αρέσει αυτό που θα σου πει, μπορεί να το ακούσει. Άμα σου λέει αυτό κάτι που τον απασχολεί, μην του πει ξεκάθαρα ποια είναι γνώμη ότι πιστεύει ότι το αντιμετωπίζει λάθο. Προσπάθηση να δει πώ νιώθει και προσπάθησε να τον κάνει να καταλάβει αυτό πώ το βλέπει. Ναι, και να καταλάβει. Αν έχω καταλάβει καλά αυτό ε, που είπε. Ε, όχι, Γιατί είπε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Το, το, okay. το, τελευταίο κομμάτι δεν ήταν ακριβώ αυτό. Το τελευταίο κομμάτι ήταν πιο πολύ ότι άκου τι έχει να σου πει ο άλλο. Προσπάθησε να τον καταλάβει και να τον μάθει σαν άνθρωπο και να πει ότι, οκ, okay, αυτός αυτό με βάση τι εμπειρίε του και όλα αυτά που έχει περάσει είναι έτσι και πιστεύει αυτό. Δύσκολα θα του το αλλάξω. Οπότε καλύτερα να το αποδεχτώ κάπω ότι είναι έτσι. Ε, okay, κατάλαβα. και να κατάλαβε. Πλάση, λίγο, και Άρα τη δική, δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα, απλά πιο πολύ το θέμα τη αποδοχή. Ναι, δύο παρακλάδια. Το ένα είναι να ακού τον άλλον γενικά το τι έχει να σου πει ακόμη και να έχει διαφορετική άποψη. Και το δεύτερο, να αποδέχεσαι και κάποια άτομα έτσι όπω είναι και να προσαρμόζεσαι κι εσύ κάπω. Να μην είσαι με παροπίδε, δεν ακούω τίποτα. Μόνο το δικό μου είναι σωστό. Ναι, ισχύει. Έχει να κάνει και αυτό λίγο με τα όρια. σω που λέγαμε και πριν ότι βάζουμε κάποια όρια με το τι μπορούμε να αντέξουμε και τι όχι στην καθημερινότητά μα και τι θέλουμε να βάλουμε στην καθημερινότητά μα. Και από εκεί και πέρα οκ okay, μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά σε αποδέχομαι και δεν με επηρεάζει από τη στιγμή που δεν παραβιάζει βασικέ μου θέσει. Αυτό αρχές. είναι οκ okay να διαφωνούμε με κάποιου ανθρώπου και είναι οκ okay και να ακούμε μια άλλη άποψη, ακόμη και αν δεν συμφωνούμε πλήρω. Έχοντα το μυαλό μου και το δικό μου το επόμενο, είναι νομίζω πολύ Πολά ανθρωποκεντρικά. Ναι, ναι είναι τι, πολύ ανθρωποκεντρικέ αυτέ οι συμβουλέ, λάσσε, συνδυτοποιήσει. Έχουν να κάνουν περισσότερο με τι σχέσει μα με του άλλου ανθρώπου. Το δικό μου τελευταίο είναι το εξή. Δεν ξέρω πώ θα το περιγράψω για να βγει αυτό το νόημα, αλλά προσπαθώ πλέον, δεν το έχω πετύχει τελείω, αλλά προσπαθώ κάπω να τοποθετώ του ανθρώπου στη ζωή μου εκεί που έχουν τοποθετήσει οι ίδιοι τον εαυτό του. Και να μην έχω πιο υψηλέ προσδοκίε από αυτά που είναι διατεθειμένοι οι άλλοι να κάνουν, α πούμε, για μένα. Δηλαδή, αν κάποιο, για παράδειγμα, είναι κολλητό μου και σε κάποια φάση αποφασίσει για τον χύψη λόγο ότι δεν ψήνεται πλέον και απομακρυνθεί και δεν παίρνει τηλέφωνο και δεν ρωτάει τι κάνει και αυτά. Προσπαθώ να μην δεν συνεχίσω να έχω αυτά τα expectations, αλλά κάπως να τα χαμηλώσω και από τη στιγμή που αυτός αποφάσισε να βγει από αυτό το ρόλο και να γίνει ο άνθρωπος που θα μιλάμε μία φορά το εξάμεινο, να τον τοποθετήσω εκεί, να μην αυτός έχει τοποθετήσει τον εαυτό του εκεί και εγώ τον έχω ακόμα τοποθετημένο στο νούμερο ένα, οπότε πληγώνομαι. Ναι, κατάλαβα. Το οποίο είναι αρκετά πληγωτικό. Πάντως και αυτό κολλάει με τους στόχους κάπως που ανέφερα και εγώ στην αρχή ότι ξέρουμε πλέον τα όρια μας και κάποια πράγματα έτσι και στη σχέσεις, ότι ξέρεις και για κάποιους ανθρώπους που είναι η σχέση σου και δεν περιμένεις ούτε παραπάνω ούτε λιγότερο, που στην αρχή αυτό που λες μπορεί να είναι κάτι που σε πληγώνει, αλλά όσο μεγαλώσεις καταλαβαίνεις ότι έτσι είναι η ζωή. Με κάποιους ανθρώπους είσαι πιο κοντά, με κάποιους μπορεί να τύχει να απομακρυνθείς, άλλο διάστημα μετά να επανέλθει μια σχέση και να είστε πιο κοντά, οπότε κάπως καταλαβαίνουμε... Ναι, νομίζω βέβαια δεν πάβει ποτέ να είναι πληγωτικό, ειδικά όταν πρόκειται για ανθρώπου πολύ κοντινού Και επίση νιώθω ότι άμα δεν πάθει, δεν μαθαίνει. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να στο φυτέψει κανεί κανένα στο μυαλό, νιώθω. Ναι. σω όμω, αν γίνει σε εσένα και ξέρει αυτή τη συμβουλή ή έχει ακούσει ότι ξέρει, είναι λογικό να συμβεί, να κρατά και μικρό καλάθι κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να σκέφτεσαι ότι αν είσαι σε μια σχέση και γνωρίζει μόλι κάποιον και μην πει Αχ, τέλεια, με αυτόν θα είμαι, τελείωσε. Ότι κάπω να το πηγαίνει σιγά-σιγά, να βλέπει κι άλλο τι έχει να σου δώσει, να δίνει κι εσύ αντίστοιχο. Όχι να είσαι καχύποπτο, αλλά μην πέφτει με τα μούτρα κάπου αν βλέπει κι ότι ο άλλο δεν σου δίνει αντίστοιχα τα ίδια κατάλαβε. Δεν ξέρω ρε, εσύ, δεν, δεν ξέρω. Σίγουρα εξαρτάται από το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου, αλλά εγώ νιώθω ότι ακόμα παλεύω με αυτό το πράγμα και είναι μια κατάσταση στην οποία έχω αντιμετωπίσει αρκετέ φορέ και στο φιλικό κομμάτι και στο ερωτικό κομμάτι. Δεν νιώθω δηλαδή ότι το να μου το πει εσύ ή να μου το πει κάποιο ότι θα βοηθήσει με κάποιο τρόπο, αν όντω δεν συμβεί και ξανασυμβεί. Οπότε ξέρει την επόμενη φορά που θα στο κάνει ο ίδιο άνθρωπο, είσαι σε φάση ότι, α, okay, πάει προ τα εκεί. Θα πονέσει λιγότερο, θα πονέσει λιγότερο μέχρι να σταματήσει. Να πονάει και μάλλον αν το ξανακάνει κι άλλο άνθρωπο, μετά πάλι να πληγωθεί. Το βλέπω από τον εαυτό μου. Εγώ, α πούμε, έτσι έχω αντιδράσει και έτσι έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα ότι πλέον αυτό κάνω. Αλλά άμα κάποιο είναι πιο σοφό και ε, το έχει πετύχει χωρί να πληγωθεί τόσο πολύ, ή μπορεί νωρίτερα στη ζωή του, α πούμε, να το ε, ναι. συνειδητοποιήσει, δεν είναι και σίγουρο, α πούμε. Μπορεί να κάποιο να μην τύχει ποτέ κάτι αντίστοιχο και πάντα να τα δίνει όλα με την πρώτη. Και να του βγαίνει και σε καλό κατάλογο, θυμώ. Ισχύει με βάση τι Πιο πολύ είναι πιστεύω και πώ θα το ζήσει πάρα πολύ ωραία τα έχουμε πει ως τώρα, τα δικά μα έτσι, τι δικέ μα συμβουλέ. Και τώρα ήρθε η ώρα, σαν μεγαλύτερε αδερφέ Big Sisters, να απαντήσουμε σε κάποια ερωτήματα του κοινού. Γιατί σα ζητήσαμε και στο Instagram να μα γράψετε έτσι κάποιου προβληματισμού, κάποιε ερωτήσει, οτιδήποτε. Και εμεί θα σα απαντήσουμε τώρα. Πρώτη ερώτηση λοιπόν που βλέπω εδώ, βασικά αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι δήλωση. Μα το λέει, αλλά είναι ωραία δήλωση. Λέει, ποτέ να μην ασχολείσαι με του άλλου, κοίτα μόνο το δικό σου μέλλον. Αυτό είναι μια πολύ ωραία συμβουλή που τα λέει όλα. Και κολλάει και με το άλλο που είπαμε. Να ξέρεις ξέρει τι ικανότητέ σου, τι δυνατότητέ σου, να ξέρει καλύτερα τον εαυτό σου και τα όρια σου. Και με αυτόν τον τρόπο να εστιάσει τα προτερήματά σου, σε αυτά που είσαι καλή, σε αυτά που σου αρέσουν. Και να μην εστιάσει σε κάτι θετικό που έχει κάποιο άλλο και ενδεχομένω ή να μην το έχει. Και κατάλαβε πώ το λέω. Οκ. Okay. Εγώ θα έλεγα ότι χτυπάει πολλέ φλέβε αυτό που είπε, γιατί το αντιλήφθηκα τελείω διαφορετικά. Μην κοιτά να προσαρμόσει το δικό σου μέλλον και να βάλει τελείω πίσω το δικό σου μέλλον προκειμένου να ικανοποιήσει το μέλλον κάποιου άλλου. Οκ. Okay το πήγε έτσι. Το έχουμε ξαναζητήσει και μεταξύ μα και νομίζω το έχουμε ξαναπιάσει και σε podcast. Μην δώσει τα πάντα και στο τέλο είσαι ο άνθρωπο που άφησε τελείω τον εαυτό του. Ειδικά στι σχέσει νομίζω συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα, είσαι σε μια σχέση, θέλει ο άλλο να σηκωθεί να φύγει στο εξωτερικό. Άμα δεν θέλει να πα στο εξωτερικό, έστω και για μισό προσωπικό σου λόγο, να ξέρει ότι αυτή η απόφαση θα προσφέρει και σε σένα πράγματα. Δεν αναφέρομαι καν στη δουλειά, στην καριέρα και σε όλα αυτά. Να ξέρει ότι έχει και μία εσωτερική δύναμη δική σου να μην το κάνει τυφλά για τον άλλον, αποκλειστικά και μόνο. Θα είσαι ο άνθρωπο που παράτησε τη ζωή του για μια σχέση. Οπότε με το παραμικρό θα σου βγαίνει αυτό. Το ότι ναι, αλλά εγώ παράτησα όλη μου τη ζωή. Πιστεύω πολύ ότι πρέπει για τι αποφάσει μα. Να έχουμε κι εμεί του λόγου μα, α πούμε. Ναι, να προέρχεται και λίγο από εμά. Δεν λέω, εννοείται ότι για την αγάπη κάνει τα πάντα. Εννοείται ότι κάνει τα πάντα για την αγάπη, αλλά βάζει και κάπου μέσα τον εαυτό σου. Μην βάζει 100% μόνο τον άλλον. Κοιτά, το Έτσι, πήραμε το με δύο εκδοχέ και στι δύο σχολιάσαμε κάτι. Πολύ ωραίο και το σχόλιο. Λοιπόν να το πάω κάπου τελείω αλλού. Πρώτη φορά στο γυναικολόγο πόσο άβολο είναι. Ά, όντως Καθόλου τελείως. θα έλεγα. Δεν έχω νιώσει ποτέ άβολα στο γυναικολόγο. Αλλά μπορώ να απαντήσω σαν γιατρός. Ίσως βοηθήσει. Για Εσύ έχεις νιώσει άβολα. Όχι. Ξέρεις ότι πας σε γιατρό και okay. ίσα ίσα πρέπει να γίνεται ναι. ο έλεγχος. Εντάξει, μπορώ να καταλάβω ότι μπορεί να είναι μια άβολη διαδικασία για αρκετέ γυναίκε. Δεν το έχω νιώσει, οπότε δεν μπορώ να ταυτιστώ απόλυτα. Παρ' όλα αυτά, σαν γιατρό, θα πω ότι για έναν γιατρό δεν κάνει διαφορά ποιο όργανο του σώματο βλέπει. Και επίση, φαντάζομαι και ότι έχει και πολλά ραντεβού με στη μέρα και σε όλη του τη ζωή έχει κάνει πόσα ραντεβού. Δεν είσαι το πρώτο άτομο όλα. Οπότε και με αυτή την έννοια μπορεί να σε βοηθήσει αυτή η σκέψη. Ισχύει και γυρνώ τη special, α πούμε, για τον γιατρό. Εσύ μπορεί να έχει έναν γιατρό. Αυτό θα δει 50 άτομα μέσα στη μέρα. Mm. Θα σε έχει ξεχάσει το επόμενο δευτερόλεπτο. Το αλλά το κύριο μου επιχείρημα είναι ότι είναι είτε μου δείξει τα γυναικολογικά σου, είτε μου δείξει το στομάχι σου, είτε μου δείξει τα μαλλιά σου. Σαν και δεν μου κάνει καμία διαφορά. Και το έλεγα πολλέ φορέ αυτό σε άντρε που δεν ήθελαν να του εξετάσω. Και του έλεγα ότι είτε με σπασμένο πόδι έρθει, είτε με κάτι που χρειάζεται φροντίδα, για μένα δεν κάνει καμία διαφορά. Οπότε μην ξέρει, δεν σε βλέπω σαν άντρα, σε βλέπω σαν ασθενή. Κατάλαβε. Και είναι λογικό να έχει λίγο άγχο, α πούμε, πριν πα στο ραντεβού. Ας πούμε, αλλά πιστεύω από τη στιγμή που θα πα, θα νιώσει και εσύ άνετα. Και εντάξει, σαν γυναίκε είναι σημαντικό ο γυναικολόγο, οπότε καλό είναι. Είναι και μια σχέση, σχέση τέλο πάντων, γιατρού ασθενή χρόνια, γιατί πηγαίνει κάθε χρόνο. Οπότε είναι καλό εννοείται να βρει κάποιον που εμπιστεύεσαι και σε κάνει να νιώθει άνετα. Γιατί εντάξει, δεν θα πω ότι δεν έχουν υπάρξει ακραία περιστατικά ξέρεις, γιατροί που μπορεί να παραβιάσουν, α πούμε, το όριο τη σχέση γιατρού ασθενή. Μιτ 20 μου λέει εδώ πέρα μια κοπέλα και νιώθω λε και είμαι κυβέρνητο καράβι. Τέλεια. Μου βάνει και από τη μία λίγο αστείο το σχόλιο, αλλά απ' την άλλη είναι και απολύτω φυσιολογικό. Δηλαδή, πραγματικά νομίζω ότι η δεκαετία 20 με 30 είναι η δεκαετία, το έχουμε ξαναπεί νομίζω σε ένα προηγούμενο podcast. Ανακαλύπτει ακόμη τον εαυτό σου, δεν ξέρει ακόμη καλά, καλά τι θέλει να κάνει. Μπορεί και αργότερα επίση, δεν σημαίνει τώρα, βάζω εγώ ένα χρονικό έτσι περιθώριο, με την έννοια ότι με το που τελειώσει το σχολείο, μέχρι να περάσουν αρκετά χρόνια, το μόνο λογικό είναι να μην ξέρει το τι θε να κάνει. Γιατί είναι κακό το να είσαι κυβέρνητο καράβι, με αυτό ήταν το πρώτο πράγμα. Ε, είναι ε, τέλειο αυτή τη φάση να είσαι α, το καράβι. Δηλαδή, μπορεί να νιώθει λίγο στα χαμένα, αλλά είναι όλοι στην ίδια φάση τη ζωή του με εσένα. Σε αυτό και πιστεύω κανεί δεν γεννήθηκε. Ή τουλάχιστον πολύ λίγοι γεννήθηκαν και λέω: Ωραία, θα κάνω αυτό. Και όντω καταλήγουν να κάνουν αυτό. Οπότε και στην πορεία μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα και αυτά που θέλει τώρα να θέλει κάτι άλλο στο μέλλον. Επίση, το ότι είσαι κυβέρνητο το καράβι σημαίνει ότι είναι και όλε οι επιλογέ ανοιχτέ μπροστά σου. Και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει κάτι και θα το συνεχίσει, είναι μεγάλε οι πιθανότητε να το κάνει για πολλά χρόνια ή πολλέ φορέ να το κάνει και για όλου τη ζωή. Οπότε, γιατί να περιοριστεί από τώρα και να κλειστεί σε ένα καβούκι από τώρα. Είναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται ωραίο να είσαι στα 25 σαν κυβέρνητο καράβι. Ναι, 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 θα συμφωνήσω. Απόλαυσέ το, έχω να πω. Σε παρόμοιο μήκο κύματο. Είμαι 23, νιώθω ότι δεν μου αρέσει καθόλου η δουλειά που κάνω, αλλά δεν μου αρέσει και κάτι άλλο. Όντω, σε παρόμοιο. Νομίζω είναι λίγο δύο διαφορετικά θέματα που πρέπει να λυθούν. Δηλαδή, από τη μία, γιατί δεν σου αρέσει η δουλειά που κάνει. Είσαι μέσα στο μυαλό μου. Για μένα τα δύο πράγματα είναι αρχικά, γιατί δεν σου αρέσει αυτό που κάνει και πώ μπορεί να το κάνει καλύτερο, τουλάχιστον για ένα διάστημα μέχρι να είσαι οικονομικά ικανοποιημένη, να βρει κάτι άλλο, δεν ξέρω. Και το δεύτερο είναι ότι αυτό που είπαμε και πριν, ότι είναι λογικό να μην ξέρει ακριβώ τι θέλει να κάνει και να αισθάνεσαι ότι δεν σου αρέσει κάτι, αλλά στην πορεία να βρει κάτι που θα σου αρέσει πολύ περισσότερο. Μπράβο, Κατερίνα, απάντησε πολύ σοφά. 29 χρόνια είναι αυτά, έχω μια σοφία μέσα μου. Εγώ έχω ένα popular και ένα unpopular opinion. Για πες. Το popular opinion είναι αυτό που λε και εσύ, ότι δεν πειράζει. Είναι οκ okay να μη αρέσει η δουλειά σου, θα βρει κάτι άλλο. Χθε έλεγα στο φίλο μου το Θωμά ότι στη Σουηδία είναι πάρα πολύ δημοφιλέ το να ζει λίγο τα νεανικά σου χρόνια και να αποφασίζει να μπει στην ιατρική στα 35. Και είναι τέλειο, είναι, είναι τέλειο. Ξέρει έναν γιατρό που μέχρι τα 30 γύρισε όλο τον κόσμο με τη γυναίκα του και χόρευαν, ήταν χορευτέ. Και απλά στα 30 είπαν: OK, α πάμε στη Σουηδία, μπήκε αυτό στην ιατρική. Και τώρα έχουν κάνει τα παιδιά του, δουλεύει τρει μέρε τη βδομάδα γιατί έτσι γουστάρει. Και τι άλλε δύο πηγαίνει για χορό και φτιάχνει τον καράζ του. Με χαρά. Τα είπε όλο με αυτό το παράδειγμα. Είναι σαν το TikTok trend. Αυτό τα έζησε όλα, τα έκανε. Είναι τώρα ικανοποιημένο και χαρούμενο και σου λέει: Κάντο. Ορίστε. Χακ. <σχ> Ακριβώ. <σχ> Αυτόν έπρεπε να φέρω εγώ εδώ. Να απαντήσει την ερώτηση. <σχ> το unpopular opinion μου είναι ότι η δουλειά είναι 8 ώρε τη μέρα. Δεν είναι όλη μου η ζωή. Και νομίζω από ένα σημείο και μετά, τουλάχιστον εγώ, άρχισα να βλέπω το ότι, OK, θα μπορούσα να ζήσω κάνοντα πάρα πολλέ δουλειέ. Ενώ όταν ήμουν 18, έλεγα: Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου. Αν δεν είμαι γιατρό, τώρα μπορώ να τον φανταστώ να κάνει τα πάντα σχεδόν. Στην τελική είναι μια δουλειά. Τώρα η κοπέλα εδώ μα λέει ότι δεν τη αρέσει καθόλου, οπότε όντω πρέπει να δει τι δεν σου αρέσει και εν τέλει τι σου αρέσει. Τι να βελτιώσει για να είναι καλύτερο, ρε παιδί μου, όσο είσαι εκεί. Αυτό. σω δεν χρειάζεται. Και στην τελική δεν ξέρω και κατά πόσο ρεαλιστικό είναι το ξυπνάω και πηγαίνω στη δουλειά έτσι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ από όποιο λέω αυτό που λέω. Δεν ξέρω. Πάμε σε επόμενο. Όποια δουλειά, όσο και να τη λατρεύει, πιστεύω σε κάποια φάση θα έρθει ένα διάστημα που μπορεί να σε έχει κουράσει. Μπορεί να πηγαίνει λίγο με το ζόρι. Όλοι το παίρνουν αυτό. Οπότε μετά θα έρθει και άλλη περίοδο που θα το θε παραπάνω. Και, ή μπορεί να όντω να αλλάξει. Νιώθω ότι δεν είναι τόσο πολύ τυκλικό. Δεν ξέρω. Γιατί η ειδικότητα που έχω επιλέξει με ξετρελαίνει, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε από τη μία νιώθω ότι δεν έχω το δικαίωμα να τα λέω αυτά που λέω. Αλλά από την άλλη νιώθω ότι πολλέ φορέ. Και αν δεν ήμουν γιατρό, δεν θα χαλούσε και ο κόσμο. Είναι μια δουλειά. Εκεί που θα καταλήξω. Είναι μια δουλειά. Άλλαξε την. <laughs> Τόσο εύκολο. Το λέει, λε και είναι. Ναι, να πάω στο επόμενο. Πώ ξέρει ότι πραγματικά έχει βρει την παντοτινή κολλητή σου. Δεν το ξέρει. Όπω και με το σύντροφό σου και με τα πάντα. Δεν νομίζω ότι γνωρίζει έναν άνθρωπο και μπορεί να καταλάβει αν θα είστε όντω για πάντα κολλητή. Ε, σίγουρα, επίση, υπάρχει και ένα σημείο μετά από αρκετά χρόνια που το βλέπει και το καταλαβαίνει. Φτάσωσε. <laughs> Αλλά... <Τόσο> <laughs> Φτάσαμε στα όρια να διαλυθούν. <σίλου> Μα, ε, όταν ήθελα να σου πάρω ένα βραχιολάκι παντόρα και με ρώτησε πόσα χρόνια είστε φίλε, 12 πόσα ήταν, α πούμε τότε. Μου λέει OK, γιατί πάνω από τα 7 χρόνια θεωρείται παιδί μου πλέον ότι ο όλο είναι οικογένεια. Δηλαδή, κάπω ότι μετά από κάποια χρόνια καταλαβαίνει ότι όντω ένα άνθρωπο είναι εκεί για να μείνει. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρει. Life happens. Σίγουρα δεν το ξέρω από την πρώτη στιγμή αυτό. Ποτέ δεν ξέρει πραγματικά. Μπορεί όλο να μην γίνει κάτι. Απλά να κάνει grow apart. Δηλαδή, να φτάσετε σε δύο φάσει τη ζωή σα στι οποίε δεν υπάρχει κάποιο κοινό σημείο. Να φοράς. Mm. Μπορεί mm. να απομακρυνθεί, να τα ξαναβρει. Δεν είναι αυτό το παντοτινό, όντω είναι υπερβολικά ρομαντικό. Και επίση, νιώθω ότι κάπω έχουμε ρομαντικοποιήσει και την λέξη κολλητό. Σαν να υπάρχει ένα και τελείωσε, ενώ όσο μεγαλώνει, μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλέ σχέσει και να έχει πολλού εισαγωγικά κολλητού ή ναι, πάρα, ναι. Πολύ πάρα πολύ καλού φίλου και να δημιουργήσει πάρα πολύ όμορφε σχέσει που θα κρατήσουν μια ζωή. Αυτό. Δεν Εσύ. νομίζω ότι είναι Πώς ο, ο βασικό ναι. αυτό. Να okay. βρει τον ένα και τέλο πάνω σε αυτό, διάβασα ένα σχόλιο που ήταν σε ένα TikTok τέτοιο τύπου. Γράψτε ένα σχόλιο, ξέρω εγώ, σα συμβουλή σε μικρότερο. Και έλεγε. Θα στο διαβάσω στα αγγλικά. You are not done meeting all the people that will matter in your life. Oh, yes. Very nice. Δηλαδή και η μετάφραση ότι δεν έχει τελειώσει με τα άτομα που θα γνωρίσει τη ζωή σου, που μπορεί και να είναι και πολύ ουσιαστικά. Σε ό,τι ηλικία οπότε. Θα πω ένα τελευταίο που με προβλημάτισε λίγο. Αν είχα σταματήσουν οι μεγάλε αδερφέ να γίνονται μαμάδε όταν δίνουν συμβουλέ. Από ό,τι καταλαβαίνω ότι σε αυτά τα βίντεο που και καλά μεγάλη αδερφή ότι δίνεις πολύ, ξέρω εγώ, παλιωμοδίτικες συμβουλές, λες και είσαι ε, η μαμά, ενώ εμείς θέλουμε όντως μεγάλη αδερφή. Δεν, δεν, ξέρω αν εννοούσε αυτό. Ίσως έχει κάποια εμπειρία και δεν εννοεί τα βίντεο. Ο λόγος που με προβλημάτισε είναι γιατί όταν έφτιαχνα τη λίστα με τις δικές μου συνειδητοποιήσεις, το νούμερο 4 που δεν μπήκε στο βίντεο, <laughs> είναι ότι έχω αρχίσει να καταλαβαίνω πάρα πολύ τους γονείς μου και τίποτα πράγματα που μπορεί να μου έλεγαν παλιά και να μην Μπορούσα να τα αντιληφθώ και μπορεί να αντιδρούσα λίγο πιο άσχημα. Όχι γιατί το έκανα αντιδραστικά, γιατί περνούσα yeah, yeah. και καλά η εφηβεία, αλλά γιατί πραγματικά δεν μπορούσα να δω αυτό που βλέπουν και ξαφνικά μπορώ να το δω. Και μπορώ να το δω όχι μόνο για τη μαμά μου, αλλά α πούμε μπορεί να είμαι με τα ξαδέρφια μου. Που η ξαδέρφη μου έκανε πάρα πολύ μικρή παιδί, οπότε εγώ είμαι πιο κοντινή ηλικία με την κόρη τη παρά με την ξαδέρφη μου. Και πολλέ φορέ όταν τσακώνονται μεταξύ του, ενώ είμαι η κουλθεία, cool γιατί είμαι πολύ πιο μικρή από τι υπόλοιπε θείε, και μπορούμε να κάνουμε. Με παρέα και με τη μικρή και με τη μαμά χώρια, όταν τσακώνονται μεταξύ του, μπορώ να δω πολλά πράγματα που η ανιψιά μου, α πούμε, δεν μπορεί να δει γιατί τη τα λέει η μαμά τη. Κατάλαβε. Okay, okay, Νιώθω κάπω και τη μαμά, χωρί να είμαι μαμά. Ισχύει. Και εγώ όσο μεγαλώνω, νομίζω καταλαβαίνω όλο και περισσότερο του γονεί αυτό που λε. Και κάποια πράγματα που μπορεί να μα λένε και μέσα σε φάση, Όχι, oh, ναι, εντάξει, εγώ βάλε ζακέτα, ναι, ναι, θα βάλω. Στην τελική για να στο λένε και αυτοί έχουν περάσει πόσα και εσύ όταν έρθει στη θέση του, το ίδιο θα πει και στο παιδί σου, οπότε κάπω. Ούτε καν όταν έχει φτάσει στη θέση του. Ναι, το λε τώρα αυτό. που δεν έχει φτάσει καν. Είμαστε νομίζω σε ένα ενδιάμεσο σημείο. Α πούμε, θυμάμαι η μαμά μου όταν ήμασταν πιο μικρέ και βγαίναμε, η μαμά μου δεν κοιμόταν μέχρι να γυρίσει στο σπίτι. Mm. Και όταν τη έστειλαν ότι σιγά σιγά, ξέρω εγώ, επιστρέφω, έβγαινε στο μπαλκόνι και περίμενε. Και δεν μπορούσα να το αντιληφθώ με τίποτα. Είμαι σε φάση, ωραία. Είμαι με τι φίλε μου, ξέρω ότι είμαι σε ένα ασφαλέ μέρο. Mm. Γιατί δεν κοιμάζει. Και τώρα, που... λέω... τώρα, λέω... τώρα λε το απολύτω λογικό που ανησυχού, α πούμε, ναι. Και τώρα μπορεί, ξέρω εγώ, ξέρω ότι αυτή είναι κάπου. Δεν κοιμάμαι καλά, εντάξει, όχι, αλλά. αντιστρέφονται την ρόλοι. Ναι, καταλαβαίνω πώ το λε. Και εγώ αντίστοιχα, ναι, το αισθάνομαι. Οπότε, άμα έχει μια μεγάλη αδερφή που μπορεί να είναι σε αυτή τη φάση που έχει αρχίσει κάπω να βλέπει και την πλευρά των γονιών ναι, λίγο ναι, παραπάνω, ναι. Δεν. δεν είναι ότι πάει να το παίξει η μαμά. Είναι ότι όντω από ένα σημείο και μετά, δεν ξέρω σε ποια ηλικία έρχεται αυτή η αλλαγή, αλλά σε κάποια φάση το βλέπει. Οπότε, ναι, δεν θέλω να πω να ακούτε του γονεί σα και να μην αντιδράτε. Απλά μπορούμε να αποδειχτούμε ότι σε κάποια φάση γινόμαστε λίγο Όλοι σαν τους γονεί μα παίρνουμε κάποια χαρακτηριστικά και έχουμε μια κατανόηση για πράγματα που παλιά δεν είχαμε. Και ίσω να κρατήσουμε έτσι τα τελευταία ότι αυτό που έχουν να μα πουν να το ακούσουμε, να το επεξεργαστούμε και α μην το κάνουμε και κατά γράμμα. Αλλά να κρατήσουμε κάτι από αυτό. Έχουν κάποιο λόγο που το λένε. Δεν το λένε απλά για να σπάσουν τα νεύρα. Ε, και αφού φτάσαμε μέχρι εδώ, άντε να πάτε να κάνετε μια αγκαλιά στου αγαπημένου σα. Το καλό όσο θέλουμε. Πόσο κρίνει θα γινό. Λοιπόν. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Και να πιείτε και ένα ποτέρ νερό. Δεν ξέρω γιατί δίψασα τώρα και θα το πω. Ή δεν έχω τσάκι πάει τώρα πλέον. Κορακιάζω μέχρι το τέλο του podcast. Λοιπόν, αγκαλιά σε γονεί και ένα ποτήρι νερό. Είναι το homework σα μετά από αυτό το τελείω και παύλα. Οπότε αυτό ήταν το σημερινό μα podcast. Ελπίζουμε να σα άρεσε. Από εμένα, γεια σα και από την Αντωνία. Σλεπτετάκι.